Φυλακής διαβατών, σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 300 ατόμων. Στις πτέρυγές του φιλοξενούνται σήμερα περίπου 600 άνδρες και γυναίκες, ενώ άλλοι 200 παραμένουν σε αναμονή στα κρατητήρια της ασφάλειας, σε αστυνομικά τμήματα και στο μεταγωγόν. Οι κρατούμενοι παραμένουν στη βαγμένη 10-10 στα κελιά, με μόλις 70 σοφρονιστικούς υπαλλήλους να προσπαθούν να καλύψουν τους ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες. Όταν θα έπρεπε να είναι 4 και είναι 10. Δικαιολογημένα τα πράγματα. Αλλά εμείς αυτούς τους χώρους διαθέτουμε, εκεί οφείλουμε να τους έχουμε και εκεί τους έχουμε. Έχουμε αποφύγει μέχρι στιγμής να έχουμε κρατουμένους να κοιμούνται στο πάτωμα. Αν κάναμε και αυτό, η κατάσταση θα ήταν εκρηκτική. Υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού των κρατημένων, έτσι πως λειτουργεί το σύστημα σήμερα? Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Εντάξει, κάποιες φυλακές που έχουν πάρα πολλές ακτίνες και πιο μικρές. Μπορεί να γίνει διαχωρισμός. Σε εμάς δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός. Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά από παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Παναγή Γιαννάκη. Ο κ. Γιαννάκης, με έγγραφό του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να λειτουργήσουν άλλες δύο πτέρυγες στο σοφρονιστικό κατάστημα στην Υγρίτα, δυναμικότητας 120 ατόμων. Μικρή ανάσα θα έδινε και η λειτουργία της νέας πτέρυγας για χρήστες ναρκωτικών στις φυλακές διαβατών, η οποία κατασκευάζεται εδώ και 4 χρόνια. Μέχρι το πάγιο αυτό έτοιμα να ικανοποιηθεί, οι κρατούμενοι θα παραμένουν επί μέρες, ακόμη και επί μήνες, στα κρατητήρια. Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Ασφάλειας έχει 70 κρατουμένους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέσα και 2 και 3 μήνες, αρνούνται να τους παραλάβουν οι δικαστικές φυλακές. Ειδικά οι φυλακές διαβατών είναι υπερπλήρεις. Στα αστυνομικά τμήματα τάξης της Θεσσαλονίκης έχουμε κρατουμένους στον αριθμό 5, 8, 9, οι οποίοι μπορεί να είναι μέσα και 20 και 30 μέρες, χωρίς να έχουν δει το φως του ήλιου, και ειδικά στο μεταγωγόν. Με την άνοιξη των φυλακών να παραλάβουν άτομα, έχουμε και εκεί αρκετές δεκάδες κρατουμένους. Οι αστυνομικοί είναι για να φυλάνε τον κόσμο, να κάνουν περιπολίες και όχι να φυλάνε τους κρατουμένους. Οι συνθήκες στα κρατητήρια των αστυνομικών τμήματων, στο αστυνομικό μέγαρο αλλά και στο μεταγωγόν, είναι κάτι παραπάνω από απάνθρωπες. Μόλις ένα τετραγωνικό αντιστοιχεί σε κάθε κρατούμενο, ενώ οι συνθήκες υγιεινής είναι πρωτόγονες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο 15 παράνομοι μετανάστες που δραπέτευσαν από τα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Θες Πρωτείας αθωώθηκαν. Δραπετεύσατε από τον εξευτελισμό, γι' αυτό και είστε αθώοι, είχε πει τότε ο πλημελιωδίκης. Υπάρχουν κρατούμενοι οι οποίοι είτε είναι ανάπηροι και κρατούνται και στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στη βοήθεια των συγκρατουμένων τους για να μπορέσουν να διαβιώσουν εντός φυλακής. Υπάρχουν κρατούμενοι οι οποίοι έχουν σιψεμία και φτάνει σε σημείο να πέφτουν σκουλίκια από το σώμα τους. Υπάρχει και το πρόβλημα των τοξικομανών κρατουμένων, οι οποίοι, αν και θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως ασθενείς, γίνεται βίαιη η αποτοξίνωσή τους μέσα στις φυλακές, καθώς κόβονται τα υποκατάστατα τα οποία θα έπρεπε να τους χορηγούνται. Στο έγγραφο που απέστειλε προς το αρμόδιο Υπουργείο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, αναφέρει ότι η πρόσληψη 20 σοφρονιστικών υπαλλήλων θα έδινε μερική λύση στο πρόβλημα. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, στις φυλακές Νιγρίτας εργάζονται σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης.